Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον Γιώργο τον Γοργόλη για τη στήλη της γεωπονίας και της φύσης. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μαζί με έναν κυκαιώνα δώρων, αλλά είναι απαραίτητα. Τα δώρα είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ πρωτότυπα και νομίζω ότι είναι και αισθησιακά. Σωστά. Είναι το απαιτεί η μέρα, τον κ. Βαλεντίνου τώρα που έρχεται. Ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας, τα οποία είναι εξίσου ενδιαφέροντα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας για το αμπέλι. Ναι, ναι. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα για το αμπέλι, μιας που και την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε αναφέρει πάρα πολλά πράγματα και σήμερα θα δείξουμε και αυτό που υποσχεθήκαμε την άλλη φορά, δηλαδή θα δείξουμε πώς κλαδεύουμε ένα κλίμα το οποίο είναι 2 ετών, mm-hmm. που ουσιαστικά είναι αυτά η τεχνοτροπία να ισχύσει και για ένα κλίμα που είναι νέο φυτεμένο, mm-hmm. 1 έτος και 2 ετών, και θα δείξουμε και στη συνέχεια το κλάδεμα και καρποφορίας και σχήματος σε ένα αμπέλι το οποίο είναι μεγαλύτερο, και εκεί οι αγαπητές φίλες και φίλοι που μας βλέπουν θα δούνε για αυτά τα πατώματα που αναφέραμε, τις κλιματίδες, σε ποιο μάτι γίνεται το κλάδεμα, πρώτο, δεύτερο, mm-hmm. Πώς τις κλιματίδες αφήνουμε το 5ο, 6ο μάτι και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Θα τα δουν οι αγαπητές φίλες και φίλοι αυτά πάρα πολύ απτά και ζωντανά σήμερα. Όμως, επειδή πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια με την προηγούμενη φορά, είναι διάφορα θέματα, διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα αναφέραμε την Σωστά. προηγούμενη φορά και άπτονται πάνω του θέματος ότι πώς πρέπει να προσέξουμε στο κλάδεμα, στο σχήμα κτλ. Και θα τα εξηγήσω παρακάτω. Όμως, όπως άρχισα την άλλη φορά mm-hmm. με κάποιες παροιμίες, έτσι και σήμερα θα αρχίσουμε με 2 παροιμίες τις οποίες ουσιαστικά εδώ στην Ελλάδα έχουμε σαν θέσφατα, που αφορούν το χρόνο που αρχίζει το κλάδεμα του αμπελιού, και επειδή μιλήσαμε τώρα για το Φλεβάρι και κυρίως για το Φεβράριο και για το Μάρτιο, για την εγκατάσταση νέου αμπελιού, και επειδή ο θυμόσοφος λαός και οι παλιοί λόγω εμπειρίας έχουν πολλά πει και βγαλμένα από τη ζωή, η μία παροιμία είναι ότι Γενάρη μήνα κλάδευε, Φεγγάρι μη κοιτάζεις. Mm. Αυτό το λένε ο θυμόσυφος λαός, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας ότι τον Ιανουάριο υπάρχουν οι αλκιονίδες μέρες, mm-hmm. και σε αυτή την παροιμία εμπεριέχεται όλη η φιλοσοφία του κλαδέματος. Δηλαδή, όταν σου λέει Γενάρη μήνα κλάδευε, Φεγγάρι μη κοιτάζεις, σημαίνει αυτό ότι μπορείς ακόμη και εκεί, αυτές τις αλκιονίδες μέρες, στο αμπέλι να κάνουμε ένα κλάδεμα είτε καρποφορίας είτε σχήματος. Γιατί ουσιαστικά το φυτό είναι ακόμη σε χειμερή ανάρκη, δεν έχουν κυκλοφορήσει η χυμή του, δεν έχουν βγει τα φυλλαράκια του και έχουμε τη δυνατότητα να κλαδεύσουμε. Επίσης, κάλλιο να κλαίει το κλίμα παρά να κλάψει ο αμπελουργός. Κάτι δείχνει αυτό. Αυτό είναι μεταφορικό, δηλαδή επειδή όταν κλαδεύουμε το αμπέλι, υπάρχει από το κλαδί του, εκεί από τις κλιματίδες, βγαίνει ένας χυμός. Mm-hmm. Αυτό αναφέρεται αυτή η παροιμία στη δακρύρια. Mm-hmm. Δηλαδή επειδή μοιάζει ροή δακρύων, yeah, το αμπελιό, σαν να κλαίει το αμπέλι. Έτσι λοιπόν αυτές οι 2 παροιμίες είναι αρκετά σημαντικές και αρκετά ενοιολογικές με την έμιση έννοια. Τώρα, εδώ θα αναφέρω ειδικά ότι αυτή την εποχή, την 1η του Φεβρουαρίου, υπάρχει και Άγιος, ο οποίος είναι προστάτης των αμπελιών. Mm. Χριστόφορε, είναι ο Άγιος Τρίφωνας. Πολύ σημαντικό. Ο οποίος, αν δούμε δηλαδή αγιογράφησή του, ο Άγιος Τρίφωνας αποτυπώνεται πάνω στις εικόνες να κρατάει ένα κλαδευτήρι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Δείχνουμε ότι τα ήθη και τα έθιμα του λαού είναι σημαντικά και παίζουν ρόλο, όπως είπαμε και πριν, ψυχολογικά πια στην καλλιέργεια του αμπελιού ή οποιασδήποτε καλλιέργειας, γιατί κάτι πρέπει να το αγαπάς, να έχεις μεράκι. Και όλα αυτά δείχνουν το μεράκι. Φυσικά και την θεϊκή διάσταση, γιατί πάντα θέλουμε την προστασία μιας δύναμης. Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε στο χρόνο του κλαδέματος, επανέρχομαι σε εκείνο που είπα και την προηγούμενη Παρασκευή, ότι το κλάδεμα του αμπελιού είναι μια από τις σπουδαιότερες καλλιεργητικές φροντίδες, οι οποίες γίνεται
στο φυτό, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην παραγωγή της χρονιάς. Και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, αγαπητές φίλες και φίλοι, γιατί αναλόγως την εποχή που κάνουμε το κλάδεμα, χωρίζεται σε δύο ας πούμε ενότητες. Υπάρχει το χειμουνιάτικο κλάδεμα, που είναι πια ξυλοποιημένες οι κλιματίδες, δηλαδή είναι αυτό που είπαμε πριν, δεν κυκλοφορούν χυμοί, το φυτό είναι ακόμη σε νάρκη, δεν έχει αναπτύξει φύλλα κτλ. Και επίσης υπάρχει και το χλωρό κλάδεμα. Το χλωρό κλάδεμα είναι ότι γίνεται αυτό το λεγόμενο κορυφολόγημα στη συνέχεια, αφού το φυτό μας βγάλει τα φύλλα κτλ. Το κορυφολογούμε, τις κλιματίδες στην αρχή, γιατί με αυτό, Χριστόφορε, δημιουργούμε ένα σοκάρισμα στις κλιματίδες, δηλαδή στα κλαδιά του αμπελιού και στα πιο κοντά και στα πιο μακριά, και έτσι κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια το φυτό να κυκλοφορήσει χυμούς, ούτως ώστε να έχουμε και ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα, επειδή αναφέραμε αυτά τα 2-3 χαρακτηριστικά με τις παροιμίες, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το κλάδεμα, φίλες και φίλοι, αρχίζει τώρα. Αρχίζει στα μέσα Φεβρουαρίου μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Το τονίζω. Σήμερα ο μήνας έχει 10. Από εδώ και πέρα αρχίζει πια το κλάδεμα του αμπελιού. Και επίσης, όπως σας είπα, είναι το χειμωνιάτικο που γίνεται τώρα. Και υπάρχει και το κλάδεμα του πρασίνου, το ανοιξιάτικο που είναι αργότερα. Τώρα, επειδή πολλές φορές έχουμε και κάποιες αντίξωες συνθήκες. Δηλαδή, παρατηρήσαμε προχθές ότι έχουμε βροχές, ότι έχουμε παγετούς. Αυτές τις μέρες καλό είναι αυτοί που θα κάνουν το κλάδεμα να μην το κάνουν, γιατί έτσι αποφεύγονται οι μολύνσεις, δηλαδή όταν κάνουμε μια τομή, αποφεύγεται η μόλυνση του φυτού. Επίσης, είναι κάποιες ασθένειες που παθαίνει το αμπέλι, όπως είναι η ευτυπίωση, η ίσκα και η φόμοψη, όταν το κλάδεμα γίνει όψιμα και καθυστερεί η βλάστηση. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσέξουμε, να μην κάνουμε σε βροχερό καιρό και σε καιρό το οποίο έχει παγετούς. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από την εμπειρία των ανθρώπων που καλλιεργούν. Τώρα, εδώ είναι ορισμένοι αμπελοκαλλιεργητές, οι οποίοι εκφράζουν, και σε μένα τον ίδιο μου το έχουν πει αυτό, ότι εκφράζουν μία επιφύλαξη, ότι όταν κλαδεύουμε το αμπέλι και έχει αυτή τη δακρύρια, βγάζει αυτό το χυμό και τα λοιπά, ότι μήπως το αμπέλι μας, ας πούμε, έχει πρόβλημα να απολέσει θρεπτικά συστατικά, γιατί με το υγρό φεύγουν και θρεπτικά συστατικά. Φεύγει χυμός, φεύγουν ιχνοστοιχεία και τα λοιπά. Δεν πρέπει να το φοβούνται αυτό τώρα στο κλάδεμα, γιατί αντίθετα αυτό το υγρό το οποίο βγαίνει εμποδίζει να εισέλθουν μικρόβια μέσα στο φυτό και έτσι προστατεύει από την ανοιχτή πληγή την τομή που έχει γίνει εκεί, και θα δούμε και παρακάτω τις τομές, εμποδίζει λοιπόν τα μικρόβια να μπουν μέσα και να δημιουργηθούν αυτές οι ασθένειες που, όπως σου είπα πριν, η ευτυπίωση, η ίσκα και η φόμοψη. Τώρα, το κλάδεμα του αμπελιού. Μας ρωτάνε πολύ και απαντάμε πότε πρέπει να γίνεται. Να γίνεται, ας πούμε, κάθε 5 χρόνια, κάθε 10 χρόνια, κάθε 3 χρόνια. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το κλάδεμα του αμπελιού πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, λοιπόν. Κάθε χρόνο το κλαδεύουμε, γιατί έτσι του δίνουμε, Χριστόφορε, την δυνατότητα του φυτού μας να είναι συνεχώς ανανεωμένο, συνεχώς δυνατό, κυκλοφορία χυμών πάρα πολύ καλή, προστασία από ασθένειες, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης και αισθητικά ένα φυτό, με την παραγωγικότητα που θα κάνει, έχουμε ικανοποίηση, νιώθουμε ικανοποίηση. Και το σημαντικότερο είναι αυτό. Είτε είμαστε καλλιεργητές συστηματικοί, είτε το κάνουμε από χόμπι, όλο αυτό πρέπει να το κάνουμε κάθε χρόνο, γιατί πετυχαίνουμε όλους αυτούς τους στόχους. Και τώρα, να σε διακόψω λίγο. Θυμάμαι, είχαμε πει γενικότερα, που είχαμε ξαναμιλήσει παλαιότερα για το κλάδεμα, όταν κλαδεύουμε ένα φυτό, όπως είχες πει, το σοκάρουμε, οπότε το αναγκάζουμε να λειτουργεί περισσότερο. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι, αν κάνουμε μια, ας το πούμε, αλληγορική μεταφορική, μια αλληγορική μεταφορά, όταν το κλαδεύεις το φυτό, είναι πως πεινάμε εμείς οι άνθρωποι, νιώθει πείνα αυτό το και φυτό. Κινητοποιείται, και η πείνα αυτή που νιώθει το αναγκάζει να ζητήσει τροφή. Ποια είναι η τροφή του φυτού? Είναι από το έδαφος
τα θρεπτικά συστατικά κτλ. Να κυκλοφορεί στους χυμούς του, mm-hmm. όπως κυκλοφορεί εμάς το αίμα στο σώμα μας. Ναι. Έτσι είναι και η χύμη. Έτσι λοιπόν του δημιουργούμε τεχνητή, έντεχνη πείνα. Και το ενεργοποιούμε. Mm-hmm. Το ενεργοποιούμε λοιπόν. Έτσι λοιπόν το κλάδεμα είναι απαραίτητο γιατί πρέπει να ισορροπήσει η βλάστηση και η παραγωγή. Με το κλάδεμα ρυθμίζουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, την παραγωγή. Δηλαδή, ώστε να υπάρχει μια διακύμανση μεταξύ των ετών. Πολλές φορές κάνουμε ένα κλάδεμα καρποφορίας λίγο πολύ πιο επιθετικό για να παράξει το αμπέλι μας περισσότερα σταφύλια, περισσότερες ρόγες. Mm. Έτσι. Επίσης, βελτιώνει την ποιότητα της παραγωγής, όπως είπαμε. Δηλαδή, όταν το κλαδεύουμε κάθε χρόνο, βλέπουμε ότι το αμπέλι μας παράγει καλύτερα σταφύλια. Το καλύτερο σταφύλι που έχει περισσότερους χυμούς παράγει καλύτερο ίνο. Συγγνώμη. Και αν θυμάσαι και από την προηγούμενη Παρασκευή, είπαμε πώς δημιουργήθηκε και η λέξη σταφύλι από το στάφυλλο που τα μάζεψε, το βοσκό, mm-hmm. και τα πήγε στο βασιλιά της Αιτωλίας, τον ίνοα, και από εκεί ονομάστηκε και ίνο στο ζουμί. Έτσι λοιπόν, σωστό. Δημιουργούμε καλό ίνο. Λοιπόν, όπως είπαμε στα τρία αυτά πράγματα, να ισορροπούμε, να ρυθμίζουμε και να βελτιώνουμε. Τώρα, οι μορφές του κλαδέματος καρποφορίας, οι οποίοι υπάρχουν. Πρώτον, αφήνουμε, όπως είπαμε, αγαπητές φίλοι και φίλοι, τρία μάτια. Δηλαδή, στην κλιματίδα, θα δείτε και αργότερα, όταν θέλουμε να κάνουμε καρποφορία, κόβουμε την κλιματίδα σε δύο-τρία μάτια και έτσι την αναγκάζουμε να παράγει καλύτερο καρπό. Επίσης, όταν κάνουμε ένα μακρύ κλάδεμα στις κλιματίδες και θέλουμε να παράξουμε μεγαλύτερη ποσότητα σταφυλιών, αφήνουμε 3-4 μάτια. Θα το δείτε παρακάτω πάρα πολύ χαρακτηριστικά στο βίντεο. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε και κλάδεμα συνδυαστικό. Δηλαδή, να αφήσουμε σε ορισμένες κλιματίδες 1-2 μάτια και σε άλλες να αφήσουμε 5. Mm-hmm. Άρα, υπάρχει μια ομοιομορφία, αλλά και μια ανομοιογένεια, που είναι θετικό για το φυτό. Επίσης, με τα κριτήρια αυτά, διακρίνουμε τις κλιματίδες σε καρποφορία, στα κλαδιά του αμπελιού, Χριστόφορο δηλαδή που παράγουν καρπούς, ναι, ναι. Και επίσης διατηρούμε και κάποιες κλιματίδες εφεδρικές, τις οποίες έχουμε για την επόμενη χρονιά, για το αμπέλι μας να έχει αυτά. Τώρα, οι μορφές κλαδέματος καρποφορίας που αναφέραμε παραπάνω, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι το βραχή κλάδεμα, που αφήνουμε 1-2-3 μάτια, είναι το μακρύ κλάδεμα με 4-10 μάτια και είναι και το μεικτό που περιλαμβάνει και τα δύο. Τώρα, εδώ πέρα δημιουργείται εύλογα το ερώτημα και θα το δούμε και παρακάτω. Mm-hmm. Αυτές τις κλιματίδες που φυτρώνουν κάθε χρόνο ή που υπάρχουν ήδη, με ποια κριτήρια τις επιλέγουμε για να τις κλαδέψουμε? Σωστό. Έτσι, λογικό ερώτημα. Δηλαδή δεν πάμε σε ένα φυτό και παίρνουμε το κλαδευτήρι και όποιο πάρει ο χάρος. Σωστό, γιατί καταστρέφουμε. Ναι, γιατί θα καταστρέψουμε το φυτό και δεν θα αφήσουμε και αυτές τις κλιματίδες που πρέπει παραπάνω να μας παράξουν τον καρπό. Mm-hmm. Λοιπόν, πρώτον, μας ενδιαφέρει, αυτό το τονίζω, να είναι υγιείς και γερές. Κλιματίδες οι οποίες έχουν πάνω τραύματα. Οι κλιματίδες που έχουν χτυπηθεί από χαλάζι. Κλιματίδες οι οποίες έχουν ασθένειες ή οι οποίες έχουν τραυματιστεί από καλλιεργητικά εργαλεία, επουδενή δεν τις κρατάμε επάνω, δεν τις πειράζουμε ή τις κόβουμε από τη ρίζα τους και τις αφαιρούμε εντελώς. Επίσης, πρέπει να προσέξουμε κλιματίδες, κλαδιά δηλαδή, που πρέπει να έχουν οριμάσει στην ξυλοποίηση. Ξυλοποίηση τι σημαίνει? Μία κλιματίδα η οποία βγαίνει φέτος, σιγά σιγά σκληραίνει, αναπτύσσεται, παχαίνει έτσι στη διάμετρο και δημιουργεί το αμπέλι. Δηλαδή αν δούμε σε ένα σπίτι μια κλιματαριά θα δούμε ότι πώς χοντραίνει ο κορμός του και ανεβαίνει, αναρριχάται. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι ξυλοποιημένο, αυτό σημαίνει υγεία, σημαίνει οριμότητα και σημαίνει ανθεκτικότητα και καλή παραγωγή. Επίσης να έχουν ζωηρότητα στο φύλλωμα. Να έχουν αυτό το πράσινο, το ζωηρό, το βαθύ, έτσι. Που δείχνει και υγεία, όπως είπα. Ναι. Επίσης πρέπει να έχουν ένα κανονικό μήκος. Δηλαδή δεν μπορούμε να αφήσουμε μια κλιματίδα 2 πόντους. Υποχρεωτικά πρέπει να αφήσουμε 20-30 με 2-3 μάτια και άλλοι να είναι 40 πόντους, 50, έτσι. Και αυτό. Επίσης πρέπει να υπάρχει μια απόσταση από το έδαφος ίση. Δηλαδή δεν μπορούμε να αφήσουμε μια κλιματίδα 2 μέτρα και την άλλη να την έχουμε 30 πόντους. Πρέπει να έχουμε 20-30, όπως είπαμε, με 1-2 μάτια, 40-50 πόντους αυτή που έχει τα 5-6 μάτια. Επίσης, εδώ
Το αμπέλι έχει μια ιδιαιτερότητα με άλλα φυτά. Ακροβλαστή και ακροκαρπή. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Η κλιματίδα, δηλαδή η βέργα του αμπελιού, στην άκρη της βγάζει βλαστούς, βγάζει φύλλα. Mm. Έτσι. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Επίσης και ακροκαρπή. Η άκρη της, κλιματίδας, εκεί βγαίνει τσαμπία από σταφύλι. Mm. Που σε άλλα φυτά μπορεί να μην βγει. Έτσι, αυτές είναι οι ιδιαιτερότητες. Επίσης, κάτι χαρακτηριστικό είναι τα μάτια που βρίσκονται ψηλότερα στην κλιματίδα που έχουμε κλαδέψει, καρπίζουν καλύτερα. Έτσι. Επίσης, αν έχουμε, ας πούμε, 10 μάτια σε μια κλιματίδα, σε μια βέργα, βλέπεις ότι καμπυλώνει το αμπέλι, ναι, γιατί ναι, βαραίνει με την παραγωγή. Επίσης, όπως είπαμε, υπάρχει το βραχή κλάδευμα που αφήνουμε λιγότερα μάτια. Υπάρχει το κλάδεμα καρποφορίας που είναι οι αμολητές που λέμε, δηλαδή οι κλιματίδες που έχουν 5-10 μάτια και το κλάδεμα καρποφορίας. Τώρα, τελειώνοντας, πριν δούμε αυτά όλα που είπαμε στην πράξη, είναι κάποιες χρήσιμες λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να προσέχουν οι φίλες και οι φίλοι μας που ασχολούνται με το αμπέλι. Πρώτον, οι μεγάλες τομές που θα κάνουμε σε ένα αμπέλι, δηλαδή αν κλαδέψουμε και κάνουμε ένα κόψιμο μεγάλο, πρέπει να προσέξουμε, γιατί πρέπει να βάλουμε μια κρέμα επίπασης, λέγεται, που τη βάζουμε πάνω εκεί στην τομή, γιατί έτσι αποφεύγουμε τη μόλυνση και επίσης κάνουμε πολύ πιο δυνατό το φυτό και για την επόμενη χρονιά, ερχόμενο το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Δεύτερον, το ξανατονίζω, οι τομές όλες που κάνουμε, παίρνουμε αυτή την ειδική αλήθεια που σας είπα, την κρέμα επίπασης, και τη βάζουμε πάνω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε το φυτό μας από μολύνσεις. Επίσης, προσοχή, δεν κλαδεύουμε ποτέ με βροχερό καιρό. Ο βροχερός καιρός και η υγρασία ευνοεί τις μολύνσεις. Το κλάδεμα πρέπει να γίνεται με ξηρό καιρό, όπως σας είπα πριν. Δηλαδή, σήμερα, παραδείγματος χάρη, που δεν βρέχει, δεν κάνει, μπορούμε να κλαδέψουμε. Αρκεί να μην έχει πάγο και τα λοιπά και να μην βρέχει. Mm-hmm. Επίσης, ορισμένες ποικιλίες, Χριστόφορε, παραδείγματος χάρη η Κάρδιναλ, η Σουλτανίνα, είναι περισσότερο ευαίσθητες στους μύκητες. Οι μύκητες είναι, έχουμε μιλήσει και παλιότερα, είναι ένα μικρόβιο που στα φυτά είναι πιο ευαίσθητες αυτές οι ποικιλίες στους μύκητες του ξύλου, και αντίθετα, όπως είναι το μοσχάτο Αμβούργο, παραδείγματος χάρη να φέρω μια ποικιλία, αυτή είναι πιο ανθεκτική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αναφέραμε την άλλη φορά τα καμπερνέ, τα μοσχάτο κτλ, τα σάραχ κτλ. Είναι ορισμένες ποικιλίες πιο ανθεκτικές και άλλες πιο ευπαθείς. Συγγνώμη. Αυτό γιατί το λέμε? Γιατί όταν κάνουμε έναν αμπελώνα καινούριο ή έχουμε έναν αμπελώνα παλιό, πρέπει να προσέξουμε και να κάνουμε συνδυασμό φύτευσης ποικιλιών, να μην έχουμε μία, γιατί έτσι, παίρνοντας τα φύλλα από 2 και 3 ποικιλίες από το αμπέλι μας, από το χωράφι μας, βγάζουμε καλύτερες ποιότητας κρασί. Ο συνδυασμός λοιπόν ποικιλιών μας κάνει να βγάζουμε καλύτερες ποιότητας κρασί. Mm-hmm. Τέλος, κλαδεύουμε ένα χωράφι, έτσι. Δεν παρατάμε τις βέργες κάτω εκεί. Ναι. Γιατί αυτές οι βέργες που θα μείνουν εκεί θα σαπίσουν, θα μπορούν να δημιουργήσουν μύκητες, να δημιουργήσουν μολύνσεις. Αυτά όλα τα μαζεύουμε και τα καίμε. Ή, όπως είπαμε την άλλη φορά, πάρα πολλοί από εμάς τα κάνουμε ματσάκια και τα κάνουμε προσανάματα για το τζάκι μας. Mm-hmm. Τα κάνουμε προσανάματα για τη μασίνα μας. Άλλοι τα βάζουν στις ψισταριές και ψήνουν. Ναι. Άλλοι τα βάζουν σε ζώα, όπως είπαμε το αρνί, το πάσχα και το, σωστό, το ψένουν. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, μπορούν να γίνουν κομπόστ αυτά? Βεβαίως μπορούν να γίνουν κομπόστ, και βεβαίως, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το έθιξες αυτό. Γιατί θα κατέληγα εκεί, όπως μιλήσαμε και πέρυσι σε διάφορες εκπομπές, δημιουργώντας κάτω στη γη ένα λάκκο και βάζοντας ένα μουσαμά και ρίχνοντας εκεί τα φυτικά υπολείμματα, κλαδιά, από σαλάτες, φύλλα κτλ. Και όπως είχαμε πει την άλλη φορά, 20 πόντους αυτά, 10 πόντους χώμα και ούτω καθεξής, και να τα αφήσουμε 6 μήνες, πραγματικά, Χριστόφορο, και σε ευχαριστώ πολύ που αυτό το τονίζεις, μπορούμε και αυτά τα υπολείμματα λοιπόν να τα ρίξουμε εκεί και να δημιουργήσουμε ένα φυσικότατο λίπασμα, για τα φυτά μας μετά. Σωστά, θα βοηθήσει δηλαδή, ναι. Έτσι. Τώρα,
Τελειώνω ότι με το εξής. Επειδή αναφέραμε και για το ανοιξιάτικο κλάδεμα, mm-hmm. καλό είναι την θερινή περίοδο, αργότερα δηλαδή Μάιο, Ιούνιο, αφού κάνουμε όλα αυτά τώρα κτλ., να κάνουμε μία βόλτα στο αμπέλι, πάντα με το μάτι, να τσεκάρουμε τα πρέμνα, ξέρουν οι φίλοι μας τι είναι, και εκεί επισημαίνουμε διάφορες αρρώστιες επάνω στο αμπέλι. Μυκητολογικές ασθένειες, ασθένειες του ξύλου. Αυτό πρέπει να το κάνουμε γιατί, να αναφέρω ένα παράδειγμα, υπάρχει η ίσκα και η ευτυπίωση και η φόμοψη που ανέφερα πριν, τα οποία έχουν χαρακτηριστικά συμπτώματα. Mm. Και πρέπει να το προλάβουμε το αμπέλι, γιατί αν δεν το προλάβουμε, θα καταστραφεί όλο το, θα καταστραφεί το αμπέλι μας. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι για κάποια φυτά να αφαιρέσουμε, αν δεν κάνουμε τους κατάλληλους ψεκασμούς, θα καταστραφούν και τα άλλα τα φυτά μας. Επίσης, τα κλίματα που είναι προσβεβλημένα, καλό είναι να έχουμε ένα σπρέι μαζί μας, να το ψεκάσουμε και να το σημαδέψουμε. Ούτως ώστε αυτό το φυτό θα μπορούμε να το παρακολουθούμε καλύτερα, το έχουμε επισημασμένο και φέρουμε και το γεωπόνο, ο οποίος θα μας συμβουλέψει πώς θα αντιμετωπίσουμε την ασθένεια. Επίσης, για την προστασία, όπως είπαμε, από τις τομές που κάνουμε πάνω στα φυτά και από τους μύκησες του ξύλου που δημιουργούνται, είπαμε και ποιες ποικιλίες είναι ευαίσθητες, μετά το κλάδεμα πρέπει να γίνεται ένας ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα. Mm. Δηλαδή, βορδιγάλιο πολτό σε μια αναλογία 3-5%. Αυτό είναι εκ των ουκ άνευ. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε. Έτσι. Γιατί τα φυτά βρίσκονται ακόμη σε λίθαργο, αλλά τους προσφέρουμε ένα πέπλο προστασίας. Ένα τέτοιο προστασίας. Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να κάνουμε μια επέμβαση με θιάφη σε αναλογία 1%. Λίγο πριν φουσκώσουν τα μάτια και βγάλουν τα τέτοια, εκεί ρίχνουμε θιάφη. Ούτως ώστε προστατεύουμε. Και επίσης, αυτός ο ψεκασμός με το θιάφη μας προστατεύει και από τα οίδια, από τη φόμοψη όπως είπα και τα ακάρια, όπως είναι η ερήνωση και η ακαρίαση. Τέλος, τα εργαλεία κλαδέματος, τα κλαδευτήρια κτλ. Επειδή στο τέλος καλό είναι σε όλες τις καλλιέργειες τις οποίες κάνουμε, θέλω να το τονίσω αυτό ιδιαίτερα, ότι αγαπητές φίλες και φίλοι, τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε σε οποιαδήποτε καλλιέργεια, κλαδεύουμε, σκάβουμε, καλό είναι μετά να τα πλένουμε με νερό, στόφορε, και ορισμένα κλαδευτήρια καλό είναι και να τα απολυμμένουμε. Ναι, γιατί σωστά. Το κλαδευτήρι μεταφέρει μύκητες, ασθένειες κτλ. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι καλό είναι, εκτός από όλα αυτά που προαναφέραμε, με το βορδιγάλιο, πολτό κτλ. Κτλ. Με το θιάφι στο αμπέλι, καλό είναι τα εργαλεία μας τα οποία χρησιμοποιούμε, όταν τελειώνουμε τις δουλειές μας, να τα καθαρίζουμε, να τα πλένουμε και να τα βάζουμε και σε ένα χώρο που να μην εκτίθεται σε κουπριές κτλ. Γιατί είναι έτοιμα προς χρήση και εντός παρενθέσεως αποστηρωμένα. Ναι, να μην κάνουμε μόνο μας ζημιά δηλαδή. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν, επειδή εγώ τελείωσα όλα αυτά, θέλω να πω στους φίλους και στους φίλους μας ότι θα δούμε δύο βίντεο τα οποία αναφέρονται και μας δείχνουν χαρακτηριστικά πώς γίνεται το κλάδεμα, δηλαδή τι κόβουμε, πού κόβουμε, πόσα μάτια αφήνουμε, τι προσέχουμε. Και θέλω να τονίσω ότι στο πρώτο βίντεο έχουμε ένα αμπέλι το οποίο είναι 2 ετών και αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε να σας δείξουμε ότι όταν κάνουμε μια εγκατάσταση που είπαμε γίνεται το Μάρτιο σε ένα καινούργιο αμπέλι και το αμπέλι μας είναι ενός έτους ή 2 ετών, ισχύουν αυτά για το αμπέλι των 2 ετών και μετά θα δούμε και ένα αμπέλι το οποίο είναι μεγαλύτερο, τι ισχύει σε ένα αμπέλι το οποίο είναι μεγαλύτερο και πώς πρέπει να γίνει το κλάδεμα. Και επίσης θέλω να τονίσω ότι θα δούμε χαρακτηριστικά ότι, όπως είπαμε και την προηγούμενη Παρασκευή, ότι υπάρχουν 2 τρόποι να αναπτυχθεί το αμπέλι, το φυτό. Ο ένας είναι όπως είναι το χέρι μου σε αυτή την φάση, είναι στο πρώτο βίντεο, και ο δεύτερος είναι το σύστημα παλμέτα. Mm-hmm. Θα το δούμε στο δεύτερο βίντεο, πώς είναι η στήλη, τα σύρματα και πώς πλέκονται οι κλιματίδες. Σωστά, γιατί τα είπαμε στη θεωρία, να τα δούμε και πρακτικά. Έτσι, έτσι. Έτσι, μία εικόνα ίσον χίλιες λέξεις. Και από εδώ και πέρα θα έχουμε και την πρακτική αυτή, τα βίντεο, τα οποία για να καταλαβαίνουν ακριβώς οι φίλες και οι φίλοι τι εννοούμε, πώς το εννοούμε και πώς πρέπει να γίνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε για να μπούμε και καλύτερα στο χωράφι. Έτσι. Κατηγορία.
θα βρέξει. Είμαστε στα μέσα του Φλεβάρη και θα κάνουμε το χειμερινό κλάδεμα καρποφορίας της Αμπέλου. Το κλάδεμα αυτό γίνεται σε όλο το διάστημα από την, από θα πέσουν τα φύλλα του Αμπελιού έως λίγο πριν σκάσουν τα μπουμπούκια, δηλαδή το Μάρτιο μήνα. Συνήθως γίνεται ένα προκαταρκτικό κλάδεμα καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα που λέγεται κλαδοκάθαρο, δηλαδή αφαιρούμε και καθαρίζουμε, αφαιρούμε όλες τις κλιματίδες που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σαν υνοπαραγωγική μονάδα και καθαρίζουμε τις κλιματίδες που πρόκειται να κρατήσουμε. Όταν κάνουμε αυτό ολόκληρο το χειμώνα, η δουλειά για το τελικό κλάδεμα απλοποιείται πάρα πολύ. Εφέτος όμως, επειδή είχαμε σοδιά ελιάς, δεν προλάβαμε να κάνουμε κλωδοκάθαρο και κάνουμε τώρα όλα μαζί. Από τις δύο λοιπόν κλιματίδες που είχαμε αφήσει πέρσι, αφαιρούμε την ανώτερη κλιματίδα ή καβαλάρι, όπως το λένε οι Κερκυραίοι, και από την κατώτερη κλιματίδα αφήνοντας 1-2 μάτια και κόβοντας πλάγια σε 45 μοίρες και αντίθετα από τη μεριά που βγαίνει το μάτι, έχουμε αυτό το κλάδεμα που λέγεται βραχή κλάδεμα. Πολύ ωραία. Και χρησιμοποιείται στις συνοποιήσιμες ποικιλίες. Ναι. Για να βγάλει λίγο σταφύλι που θα μας κάνει καλή ποιότητα κρασιού. Εκτός όμως από το βραχή κλάδεμα, υπάρχει και το, και το μακρύ κλάδεμα ή μεικτό κλάδεμα. Δηλαδή, ναι, στις κλιματίδες που έχουμε πεζό και καβαλάρι, στο μεν πεζό αφήνουμε 2 μάτια όπως αφήσαμε και στις συνοποιήσιμες ποικιλίες. Μάλιστα. Και στην άλλη κλιματίδα αφήνουμε 1, 2, 3, 4, 5 ή 6 μάτια. Ωραία. Και κόβουμε ανάποδα. Ναι. Η μέθοδος αυτή κλαδέματος χρησιμοποιείται στις βρόσιμες ποικιλίες, κάνει περισσότερη παραγωγή, δηλαδή το μοσχάτο, τη σουλτανίνα, που δεν καρπίζουν συνήθως τα 2 πρώτα μάτια και δίνουν περισσότερο καρπό. Ναι. Πέρα όμως από αυτό, προσέχουμε στις κλιματίδες, εάν έχει βγει κάποια σε σημείο που μας βολεύει να το αφήσουμε για τον χρόνο, δεν το αφαιρούμε, να αφαιρέσουμε όλο αυτό το χρόνο και να μας μείνει αυτό. Γι' αυτό αφήνουμε ένα μάτι και την αφήνουμε αυτή την κλιματίδα για την άλλη χρονιά. Ωραία. Στα άλλα συνεχίζουμε κανονικά. Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα κάνουμε το κλάδεμα του αμπελιού, που είναι 2 χρονών. Λοιπόν, εδώ έχουμε το αμπέλι που όπως βλέπετε έχει πετάξει συγκεκριμένα 3 κλιματίδες. Από αυτά θα κρατήσουμε την πιο γερή, όπως βλέπετε είναι αυτή εδώ, άρα κόβουμε τις άλλες 2. Κρατάμε αυτή. Και επειδή θα την κάνουμε κρεβατιά, είναι αναλόγως πάντα τι σχήμα θα την κάνουμε και το επιθυμητό μας ύψος είναι μέχρι εδώ, θα την κόψουμε σε αυτό το σημείο και είναι έτοιμη επί της ουσίας. Και τώρα θα τη δέσουμε 2 λεπτάκια. Για να τη στηρίξουμε αυτός θα είναι ο κεντρικός κορμός και του χρόνου θα μας βγάλει κλιματίδες από εδώ πάνω και θα κρατήσουμε μία κεντρική η οποία θα πηγαίνει το σημείο που θέλουμε και θα την έχουμε σαν κεντρικό κορμό. Θα τα πούμε βέβαια και του χρόνου ξανά, αλλά προς το παρόν αυτή τη χρονιά αυτή την κίνηση κάνουμε και το κλίμα μας είναι έτοιμο. Νομίζω είναι πολύ χρήσιμο, είδαμε αυτά τα πράγματα που είπαμε, τα είδαμε στην πράξη. Χριστόφορε, να το πούμε ξανά ότι ήταν 2 βίντεο χαρακτηριστικά
και αφορούν τους δύο τρόπους καλλιέργειας του αμπελιού. Το πρώτο βίντεο, ο πρώτος κύριος που έδειξε εκεί πέρα αφορά το σύστημα παλμέτα, mm-hmm. που έχουμε στήλους ανά 2-3 μέτρα και υπάρχουν τρεις σειρές αποσύρματα και το κλίμα μας πλέκεται. Είδαμε το οριζόντιο αυτό, όπως είναι το ξυλοειδές mm-hmm. Κλαδί του αμπελιού, εκεί είναι το λεγόμενο πάτωμα και από εκεί πως φεύγουν προς τα πάνω οι κλιματίδες. Και έδειξε χαρακτηριστικά ότι πώς κλαδεύουμε στα τρία μάτια, στα πέντε και στα έξι και πώς δίνουμε την δυνατότητα να καρπίσει το αμπέλι αυτό. Mm-hmm. Το δεύτερο βίντεο ήταν το σύστημα που καλλιεργείται το κάθε φυτό μόνο του, με το χέρι όπως είπαμε έτσι, και έχει ένα στήλο και μπορούμε να το δέσουμε και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε και να φτιάξουμε και την κλιματαριά, τη λεγόμενη, στο σπίτι μας, φυτεύοντας ένα τέτοιο, mm-hmm. πώς το κλαδεύουμε και πώς αναπτύσσεται. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι που τονίσαμε, να τα δει ο κόσμος και να ξέρει πώς να ενεργήσει. Σωστά, και έχουμε και μία ερώτηση, ένα τηλέφωνο το οποίο μας ήρθε και να το απαντήσουμε, καλό είναι. Ρωτάει λοιπόν κάποιος, αν το έχω σημειώσει σωστά, ή ως με διορθώνουν τα παιδιά μέσα από το control, αν μπορεί να φυτέψει αυτή την περίοδο αμπέλι και τι να πάρει. Ναι, κατηγορηματικά ναι, μπορεί να φυτέψει αυτή την περίοδο. Κυρίως θα συνιστούσα στη φίλη, στο φίλο που πήρε, να το κάνει αυτό μετά τις 20 Φεβρουαρίου, mm-hmm. γιατί είπαμε φυτεύουμε και εγκαθιστούμε νέα αμπέλια το Μάρτι, αλλά μετά τις 20 Φεβρουαρίου μπορεί να το κάνει. Θα προσέξει όμως, mm-hmm. το τονίζω αυτό, θα προσέξει όμως να είναι ριζωμένο το φυτό που θα πάρει. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Παραδείγματος χάρη, αν πάει τώρα σε ένα μαγαζί, θα δει ένα φυτό αμπελιού περίπου ύψος 20-30 πόντων, το οποίο έχει πάνω ένα κόκκινο κερί στα κλαδιά του, mm-hmm. από κάτω θα ελέγξει εάν έχει ρίζες. Έχει ναι. ριζοποιηθεί δηλαδή, ριζωμένο. Ναι. Θα το προσέξει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, τι θα προσέξει? Όταν πάει να το φυτέψει, να ανοίξει μια τρύπα 10 πόντους, να το βάλει μέσα. Πριν το βάλει όμως, να πάρει ένα κλαδευτηράκι και τις ρίζες στις άκρες, είπαμε και την προηγούμενη Παρασκευή, να τις κόψει, γιατί το φυτό σοκάρεται και του δίνει τη δυνατότητα άμεσης ανάπτυξης του ριζικού συστήματος και προσαρμογής. Mm-hmm. Έτσι. Και επίσης μπορεί, αν θέλει να έχει επιτυχία 100%, υπάρχει μια σκόνη που λέγεται ριζοποιητικός παράγοντας, mm-hmm. την οποία την παίρνουμε, ρίχνουμε μια κουταλιά της σούπας μέσα στην τρύπα, βάζουμε το φυτό, βάζουμε το χώμα, το πατάμε πολύ καλά, επειδή τονίσαμε και παλιότερα να μην πάρει αέρα, οξυγόνο κτλ. Γιατί οι ρίζες ξεραίνονται κτλ. Και να το ποτίσει. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά τις ποικιλίες, είπαμε πριν ότι υπάρχει το καμπερνέ, υπάρχει η σαράχ, υπάρχουν και άλλες ποικιλίες. Φυσικά είναι ο κύριος αυτός ή η κυρία και τι αμπέλι θέλει να βάλει. Ωραία. Τι κρασί θέλει να παίρνει ή τι θα θέλει να τρώει. Γνώμη μου πάντως είναι, εάν βάλει 4-5 κλίματα, να επιλέξει από 4-5 διαφορετικές ποικιλίες, γιατί θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Mm-hmm. Και έχουμε και συνέχεια στην ερώτηση, αν υπάρχει θέμα με το χώρο, δηλαδή με τη γλάστρα, μεγάλη γλάστρα. Όχι, κατηγορηματικά όχι, γιατί θα πούμε το εξής. Το αμπέλι έχει μια, ας πούμε, έχει ένα πλεονέκτημα. Μπορεί σε ένα μεγάλο παρτέρι που έχουμε στον κήπο μας, π.χ. 2 τετραγωνικά, να αναπτυχθεί ανετότατα. Μπορεί σε μια γλάστρα την οποία έχουμε στο μπαλκόνι μας, η οποία είναι όμως μεγάλη, έτσι, ναι. να είναι 70-80 πόντους ύψος και 60 πλάτος, πάλι μπορεί το αμπέλι εκεί να αναπτυχθεί mm-hmm. και από εκεί να το πάρουμε και να το κάνουμε και κλιματαριά, που λέει ο λόγος. Επίσης, ένα χώρο άλλο έξω μπορεί να το κάνουμε και επίσης εδώ να τονίσω ότι εάν το θέλουμε, ας πούμε, για μικρότερο χώρο, mm-hmm. υπάρχουν και ορισμένες ποικιλίες οι οποίες δεν ψηλώνουν πολύ. Και με το κατάλληλο κλάδεμα παραμένουν κοντές, σε ύψους εννοώ, ωραία. Έτσι, αλλά περήφανες στην παραγωγή. Σωστά. Και μου είπαμε από τον πρώτο χρόνο καρπίζει το ναι, ναι. αμπέλι. Ωραία. Ναι. Τέλεια. Νομίζω απαντήσαμε, αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις θα σας παραπέψουμε. Ευχαριστώ. Εννοείται. Και το τηλέφωνο μου θέλω να πω ότι είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε. Μπορεί σωστά. να πάρει, να το δώσουμε εδώ από το σταθμό. Ακριβώς. Είμαι στη διάθεσή του οποιοδήποτε θέλει. Για συζήτηση, συμβουλή, επαφή και οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Και βέβαια δεν έχουμε συζητήσει, να το πούμε και αυτό μια παρένθεση, για την περιοχή μας εδώ,
Κατά τη γνώμη σου, έτσι υπάρχει κάποια ποικιλία από τα βρόσιμα στα φίδια που είναι πιο... Είπα την προηγούμενη Παρασκευή και απλούστατα δεν είπα εμπορικές ονομασίες. Α, ωραία. Γιατί δεν πρέπει. Ωραία. Το τονίζουμε αυτό, έτσι. Σωστό. Είπα όμως ότι οι περιοχές στο νομό Ιωαννίνων, να πούμε για το νομό εδώ, ναι, ναι. Στη Ζήτσα, στη Ζήτσα μας, στην Κομόπολη μας αυτή, υπάρχουν άνθρωποι που καλλιεργούν και ντόπιες ποικιλίες με πάρα πολύ θεαματικότητα αποτελέσματα και βγάζουμε και πάρα πολύ κρασιά. Και επίσης να αναφερθώ πιο γενικότερα, στην Ήπειρό μας υπάρχει αυτό και στην Αιτωλοκαρνανία, Κέρκυρα, Λευκάδα και σε άλλες περιοχές υπάρχουν ποικιλίες και ντόπιες και ποικιλίες άλλες που μπορούν να εγκατασταθούν, να καλλιεργηθούν με πάρα μα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Τέλεια. Λοιπόν, Γιώργο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω και μάθαμε πολλά και σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε εδώ μεταξύ μας. Δεν χανόμαστε ποτέ. Βεβαίως.